Έλα, έλα πιο κοντά. Έλα, 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 μη φοβάσαι. Αχ, το μωρέ, τι γλυκούλι που είναι. Πολύ μικρούλι. Οπ, τρώει, τρώει. Να το. Μπράβο, πολύ ωραίο. Πάρε, πάρε φαγάκι να έχεις να τρως. Οχ, μωρό ξεμωρό, έχει αρχίσει και βγάζει όιλ, έτσι. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Ark Survival Evolved. Είμαστε εδώ πάλι στην ωραία μας βάση. Αυτή τη βδομάδα δεν έκανα επεισόδιο στο Ragnarok. Πολλοί μου είπατε ότι δεν σας πολύ αρέσουν τα επεισόδια στο Ragnarok. Και να σας πω την αλήθεια, δεν είχα και κάτι να δείξω αυτή τη βδομάδα. Οπότε αυτή τη βδομάδα δεν θα έχουμε Ragnarok. Πάμε πάλι στο The Island. Στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε έρθει παρέα με τον Χρήστο και κάναμε tame μερικά θαλάσσια ζωάκια, δύο βασιλόσαυρους και δύο δελφίνια, ιχθυόσαυρους. Λοιπόν, έχουμε εδώ τα δύο δελφινάκια μας. Level 112 αυτό, wow. Θέλει λίγο φαγάκι, δεν πειράζει. Και τι είναι, mail είναι. Και άλλος ένας μικρό level, 29, και αυτό mail. Πάμε να τα ονομάσουμε. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Μου κάνετε πολλές προτάσεις. Αυτό εδώ θα το ονομάσω Αδελφίνη. Από το αστείο του Χρήστου. Κάποιοι από εσάς μου το προτείνατε και στα σχόλια. Και ένα άλλο ωραίο που μου άρεσε, σχετικό με το προηγούμενο, Ξαδελφίνη. Αδελφίνη, ξαδελφίνη. Τέλεια. Πάμε να ονομάσουμε και τους βασιλόσαυρους, οι οποίοι πρέπει να έχουν και λίγο oil μέσα. Πράγματι, όπου έχει και έχει πολλά πράγματα αυτός, θα τα πάρω. Έχει και biotoxin. Αυτός πρέπει να είναι του Χρήστου, γιατί από το δικό μου το πήρα το biotoxin και το βάλα στο ψυγείο. Αυτό εδώ είναι female, είναι κοριτσάκι. Θα το ονομάσουμε τσακ τσουκ βασιλόπιτα. Βασιλόπιτα. Από το Basilosaurus, που είναι ο βασιλόσαυρος. Melee damage δίνουμε εδώ. Και πάμε και στο άλλο. Να πάρουμε λίγο ανάσα, γιατί δεν έχω φέρει τα σκούμπα. Και αυτό εδώ θα δώσω το πιο προφανές όνομα, Βασίλης. Δεν ξέρω γιατί, αλλά από πάντα ήθελα να κάνω τα ημένα βασιλόσαυρο και να τον ονομάσω Βασίλη. Λοιπόν, δώσε μίλι, δώσε πόνο εδώ μπόλικο, ωραία. Αυτά τα ζωάκια, οι βασιλόσαυροι, είναι πάρα πολύ OP για θάλασσα πλέον, γιατί έχουν βάλει τα κνιντέρια έξω που σου κάνουν stun, σε πετάνε κάτω από το ζώο και σου κάνουν πολύ damage και είναι πρόβλημα αυτό. Είναι και ένας από τους λόγους που αποφεύγω τη θάλασσα, αλλά πλέον δεν θα αποφεύγω τόσο πολύ τη θάλασσα, γιατί θα έχουμε αυτά εδώ και θα μπορούμε πολύ εύκολα να κάνουμε εξερευνήσεις στο βυθό χωρίς να φοβόμαστε τα κνιντέρια. Και νομίζω και ούτε από τα ηλεκτροφόρους παθαίνει τίποτα και ούτε και από το σωτεύθις. Το σωτεύθις είναι αυτό το τεράστιο πράγμα με τα πλοκάμια που σε πιάνει και σε κρατάει μέσα του, ας πούμε, και σου κάνει πολύ damage. Δεν μπορεί να τον πιάσει το βασιλόσαυρο. Είναι πολύ βαρύς, πολύ μεγάλος. Λοιπόν, κάτι που θέλω να δοκιμάσω εγώ σήμερα και δεν το έχω ξανακάνει ποτέ μου. Σε κάποιο πρόσφατο update το έχουν κάνει ώστε να μπορείς να κάνεις παιδί και με θαλάσσια ζώα. Παλιά δεν γινόταν αυτό. Έκανες παιδί μόνο με ζώα της θεριάς. Λοιπόν, θα κάνω εγώ enable wandering εδώ και enable wandering και εδώ. Να δούμε αν θα γίνει κάτι. Και θα σφυράω γιου για να μην φύγουνε. Για να δούμε, κάνει κάτι. Ready to mate λέει αυτό. Ready to mate λέει και αυτό. Είναι mate boosted, ένα female και ένα male.
Να σταματήσω να σφυράω. Όχι. Άμα σταματήσω να σφυράω θα φύγουνε. Ready to mate. Ready to mate. Αλλά mate δεν κάνουνε. Αν δεν σφυράω. Αν δεν σφυράω πιθανότατα θα φύγουνε. Πώς το καλό κάνουμε mate τα ψάρια. Μάλλον θα χρειαστεί να το ψάξω λίγο. Δώστε μου μισό λεπτάκι. Να το, γίνεται. Ναι, δεν άλλαξα τίποτα. Απλά ήθελε το χρόνο του. Ήθελε λίγο περισσότερο χρόνο. Έχω κάνει και τα δύο. Αυτό τώρα λέει ready to mate. Δεν ξέρω, κάτι λαγκάρι. Να το, τώρα γίνεται. Currently mating. Και αυτό εδώ κάνει mating, ωραία. Τα έχω κάνει και τα δύο enable wandering και σφυράω με το U για να μην φύγουν. Και απλά περιμένουμε και κάποια στιγμή νομίζω δεν βγάζει αυγό γιατί είναι θηλαστικά αυτά εδώ. Το θηλυκό, η βασιλόπιτα θα μείνει έγκυος και θα περιμένουμε μετά το gestation progress για μέχρι να γεννηθεί το μωράκι και μετά την κλασική διαδικασία να το ταΐζουμε κρέας μέχρι να μεγαλώσει. Θα το δούμε σιγά σιγά. Προς το παρόν περιμένουμε το mating να πάει στο 100%. Λοιπόν, κοντεύει να γίνει. Κοντεύει να μείνει αγκίος. Λίγο έμεινε. 96,6%. Του το σφυρίζω εδώ πέρα. Έγινε, ζήτω. Τώρα έχουμε gestation. Λοιπόν, περιμένετε. Περιμένετε. Λοιπόν, follow και follow. Πάρα πολύ ωραία. Εσύ. Θα πνιγώ. Θα πνιγώ. Θα πνιγώ. Δεν πνίγηκα. Στο τσακ. Ωραία. Έλα εδώ εσύ. Disable wandering. Εκεί. Έλα εδώ και εσύ. Behavior. Disable wandering. Ωραία. Να σας πάω λίγο πιο μέσα. Έλα λίγο. Ωραία. Κάτσε κάπου εδώ ας πούμε. Να βγάλω και το follow. Και να φέρουμε και τη βασιλόπιτα. Γεια σου βασιλόπιτα. Πώς πάει η εγκυμοσύνη? Α, γρήγορα προχωράει, μπράβο. Έχω ανεβάσει πολύ τους πολλαπλασιαστές στο breeding. Γιατί είναι πραγματικά βαρετό να περιμένεις, ξέρω εγώ, δύο κανονικά 24 ώρα μέχρι να γεννηθεί ένα παιδί. Δεν έχει κανένα νόημα. Ειδικά σε σερβερ που παίζω μόνος μου για να κάνω σειρές για εσάς, ας πούμε, για επεισόδια. Δεν έχει κάποιο νόημα τώρα να θέλω να γυρίσω ένα επεισόδιο και να περιμένω δύο μέρες για να γεννήσει ένα παιδάκι. Λοιπόν, θα πρέπει να πάω τώρα εγώ να πάρω λίγο κρέας για να έρθω να είμαι έτοιμος όταν γεννηθεί το παιδί να το ταΐσω αμέσως. Έλα, θα πάω μέσα με το Argentavis, αλλά μετά θα γυρίσω με τα πόδια από το ωραίο τούνελ που έχουμε φτιάξει. Ωραία, κάτσε εσύ εδώ, bon. Και θα με βόλευε να πάρω και ένα τάγκ και βατραχοπέδι, να μην σου πω. Τάγκ και αυτό. Τέλεια. Βάλε στο ψυγείο. Έχω κι άλλο biotoxin εδώ. Έχω πολύ organic polymer. Βάλε αυτά εδώ. Έχω και αυτό το oil το οποίο λύγει. Είναι από τους βασιλόσαυρους. Τα άλλα θα τα τακτοποιήσω μετά γιατί αγχώνομαι. Μην γεννηθεί το παιδί και δεν προλάβω. Έχω εδώ πάρα πολύ κρέας. Είχα βγει το πρωί και μάζεψα. Πού είναι το weight μου? Φέρε εδώ όσο μπορώ να σηκώσω. Βασικά δεν είχε τόσο πολύ. Ας θα πάρω τόσο και θα πάρω και από το άλλο feeding trough λίγο. Row. Α, εδώ έχει περισσότερο. Ή όχι. Το ίδιο. Δεν ξέρω. Για πάμε. Γρήγορα μην γεννηθεί το παιδί και δεν προλάβω. Σκούμπα σκούμπα. Τσακ τσακ.
Έπρεπε να πάω πιο κοντά και μετά να τα βάλω. Κολύμπα, μπράβο. Γεννήθηκε. Όχι. Όχι. Ωραία. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Νομίζω μπορούμε να επιστρέψουμε σε λιγάκι όταν θα είναι έτοιμο για να γεννηθεί το παιδί. Πρέπει να γεννήθηκε. Ναι, βλέπω κάτι κόκκινα γράμματα εδώ. Άχουτο, τι γλυκούλη που είναι. Imprint. Πώς να το ονομάσω αυτό τώρα. Λοιπόν, μου είχατε δώσει ένα ωραίο όνομα για τους βασιλόσαυρους, αλλά εγώ θα το χρησιμοποιήσω για το παιδάκι. Βασιλόπουλο. Βασιλόπουλος. Είναι αρσενικός. Female είναι. Οπότε, όπα, φαγητό πρώτα και μετά όλα τα άλλα. Ωραία. Να του κλείσω και το wandering και να του δώσουμε, εφόσον είναι female, Βασιλοπούλα. Χαχα, το καλύτερο. Βασιλοπούλα. Ωραία, μη μου αφήσετε όνομα για το παιδί. Το έχω ονομάσει ήδη. Θα λέγεται Βασιλοπούλα. Έλα λίγο κοντά μου, να σε δω από κοντά. Έλα πιο κοντά. Έλα, μη φοβάσαι. Αχ, το μωρέ, τι γλυκούλη που είναι. Πολύ μικρούλη. Οπ, τρώει. Να το. Μπράβο, πολύ ωραίο. Πάρε φαγάκι να έχεις να τρως. Οχ. Μωρό ξεμωρό, έχει αρχίσει και βγάζει όιλ, έτσι. Καταπληκτικό. Ωραία. Αυτό από ό,τι φαίνεται θα αργήσει αρκετά. Μπορώ να κάνω άλλο παιδί. Σχετικά σύντομα. Σε 10 λεπτά. Ωραία. Ίσως να κάνω άλλο ένα αργότερα, δεν ξέρω, θα δω. Πού είσαι εσύ. Θέλει care σε 40 δευτερόλεπτα. Για να περιμένουμε να δούμε τι care θέλει. Εφόσον έχω ανεβάσει τους πολλαπλασιαστές στο breeding και γίνονται πιο γρήγορα τα παιδιά, έχω ανεβάσει και τη συχνότητα που θέλει care, ώστε να πηγαίνουν αντίστοιχα και τα δύο, για να μπορούμε να το κάνουμε καλό imprinting, άσχετα αν δεν έχω κάνει imprint σε κανένα μωρό που έχω κάνει. Σε αυτό εδώ ίσως κάτσω να του ανεβάσω λίγο το imprint. Στατιστικά δεν είδαμε. 11.000 health και 250 μίλι. Πρέπει να πάω να δω τα στατιστικά που είχαν τα άλλα δύο, να δω ποιο έχει πάρει. Θέλει να πάει βόλτα μαζί μου. Ωραία. Να έρθεις βόλτα μαζί μου, δεν έχω πρόβλημα, αλλά θέλω να είσαι κοντά μου. Lowest. Έλα. Μπράβο. Μπορείς να ανέβεις και στην επιφάνεια. Ναι, imprinting συν 2%. Πάρα πολύ ωραία. Για έλα λίγο έξω να σε δω καλύτερα. Ελπίζω να μην πνιγεί άμα βγει έξω. Να μην πνιγεί, λέω. Να μην πεθάνει, ξέρω εγώ. Πόσο έξω μπορείς να έρθεις. Πού το. Δεν έρχεται. Να το, έρχεται. Δεν ξέρω, πάει πάρα πολύ αργά. Έλα καλέ μου, έλα. Έλα καλή μου βασιλοπούλα. Γιατί δεν έρχεσαι. Μάλλον δεν μπορεί να έρθει πιο ρηχά, έτσι. Λογικό, εντάξει. Λογικό. Λοιπόν, για να σε δω, φάει έχεις. Ου, έχεις. Δεν πειράζει, πάρε λίγο ακόμα. Έχει καλό weight. Το τελικό weight είναι 9-10, οπότε ανεβαίνει σχετικά γρήγορα το πόσο φάει μπορεί να χωρέσει μέσα. Μάνι, είμαστε κιόλας στο 3,5% σχεδόν. Μια χαρούλα. Όταν φτάσει στο 10% θα μπορεί να τρώει και από feeding trough. Ναι. Θα μπορεί να τρώει από feeding trough, αλλά δεν έχουμε feeding trough εδώ. Λοιπόν, πάμε λίγο να φτιάξουμε ένα feeding trough. Γιατί έχουμε τόσα ψαράκια εδώ πέρα πλέον και πρέπει κάπως να τρώνε. Να βάλω αυτά. Για πάμε να φτιάξουμε ένα feeding trough, γιατί είναι απαραίτητο. Ωπα, ακτίνα. Γεια σου, ακτίνα. Άσπρη. Που θα έχεις βλακίες μέσα σίγουρα.
Είχα κάνει ένα mind wipe προχθές, οπότε δεν έχω κανένα engram ανοιχτό. Feeding trough, S+ φυσικά. Αυτό το φτιάχνω πάνω μου και θυμάμαι σίγουρα ότι θέλει μέταλλο άψητο και θέλει 8, ενώ εμείς έχουμε 5. Δεν μπορώ να ξεψήσω κάποια από αυτά. Γαμώτα, θα πρέπει να βγω έξω τώρα να μαζέψω μέταλλο. Για να δω. Θέλει 8 μέταλλα. Λοιπόν, 40 fiber. Για έλα εδώ. 40 fiber. Fiber. Δεν θέλω 200, δες, θέλω 40. Εδώ, μπράβο. 16. Α, δεν έχει 40. Οκ. Okay. Κάνω βλακίες τώρα, δεν πειράζει. Ωραία, πήρα 40 fiber και θέλει και wood και thatch. Πόσο? 60 thatch. 50, 55, 60. Και θέλει και 120 wood, μπράβο. 105, 10, 15, 20. Σωστά, και μας λείπουν μόνο 8 μέταλλα. Έχουμε 5. Άρα θέλουμε άλλα 3. Για πάμε. Παίζει ακτίνα να έχει μέσα 3 μέταλλα. Να είμαι τόσο τυχερός, για κάτσε. Ωρε φίλε, έχει resources, αλλά δεν έχει μέταλλα, παραλίγο. Όπου φανταζεσαι. Θα μας έπεφτε ουρανοκατέβατο το μέταλλο, παραλίγο. Θα μπορούσε, έτσι. Νομίζω υπάρχουν ακτίνες που έχουν άψει το μέταλλο μέσα. Πιστεύω ότι μπορώ να βρω μέταλλο από απλή πέτρα. 3 μέταλλα. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Για να δούμε. 2 μέταλλα, μπράβο, 3. Να το. Είναι μια πέτρα. Εδώ, feeding trough. Πάρ' το. Έτοιμο. Επειδή έχω τώρα όλα αυτά τα κρέατα και με βαραίνουν, τις πέτρες θα τις πετάξω. Τα φλίντ είναι ελαφριά, δεν πειράζει. Πάμε πάλι μέσα. Να αφήσω το αρτσεντάβις εδώ στη θέση του. Εδώ. Και θα πάμε με τα πόδια από το τούνελ για να δούμε πού θα τοποθετήσουμε το feeding trough. Για πάμε να βάλουμε το feeding trough. Yeah! Σκούμπα. Τσακ τσουκ. Λοιπόν, να δούμε το κρέας λίγο. Πού το μωρό? Να το. Γεια σου μωρό. Βασιλοπούλα. Τι θέλει? Θέλει κύμπλ από ντόντο egg. Έχουμε άπειρα. Πάρε λίγο κρέας. Πόσο της εκατό είσαι? 11,3. Ωραία, μπορεί να φάει από feeding trough. Οπότε, φέρε το feeding trough. Λοιπόν, να ξέρετε ότι το feeding trough μπορεί να ταΐσει τα ζώα μας σε απόσταση 14 foundations γύρω-γύρω από αυτό. Οπότε, αν το βάλω κάπου στο κέντρο. Πού είναι το κέντρο τώρα? Έτσι όπως το έχω φτιάξει εδώ. Για πάμε λίγο πιο μπροστά. Πρέπει να βρω το κέντρο. Λοιπόν, από εδώ. Ωραία. Πού είναι η πόρτα? Εκεί. Τέλεια. Εδώ τώρα είμαι ακριβώς σε αυτή τη γωνία που είναι κέντρο υποτίθεται. Και θα πάω ευθεία προς την πόρτα που είναι και αυτή κέντρο. Και θα σταματήσω όταν έρθω στην ευθεία από αυτές τις δύο γωνίες που είναι κάπου εδώ. Δεν θέλω να το βάλω και πολύ βαθιά. Ουσιαστικά είναι ακριβώς εκεί που είναι το raft νομίζω. Θα μπορούσα να το βάλω πάνω στο raft, αλλά προτιμώ να είναι κάτω στη θάλασσα. Λοιπόν, για βάλε εδώ όλο το κρέας. Τέλεια. Και θα πάρω και όλο το κρέας που έχει μέσα του το μωρό για να δοτάζεται.
Λοιπόν, θα έπρεπε να έχει ένα εικονίδιο που να μας δείχνει ότι τρώει από το feeding trough. Μήπως δεν τρώει. Τα υπόλοιπα. Ναι, αυτό έχει εικονίδιο. Αυτό έχει εικονίδιο. Μήπως εδώ είναι πιο μακριά από 14 foundations απόσταση. Δεν νομίζω. Ίσως έχει εικονίδιο και δεν το βλέπω εγώ. Ίσως να του πω να έρθει λίγο πιο κοντά στο feeding trough. Για έλα. Έλα, θα σε βάλω ακριβώς δίπλα στο feeding trough. Να το, τώρα έχει εικονίδιο. Άρα ήταν λίγο στο όριο. Πάω γρήγορα να το φτιάξω ένα dodo kibble. Αν δεν έχω ήδη. Γρήγορα. Ντόντο. Χα, έχω 66 kibbles. Τι φάση. Βάλτο στο 0. Και πάμε γρήγορα. Ωραία. Ναι. Πού είναι. Μπλουμ. Εδώ είναι. Πάρε τον Ντόντο kibble. Yeah, συν 2%. 4% imprint. Πρέπει να έχουμε χάσει βέβαια αρκετά, γιατί τόση ώρα που ζήταγε το kibble εγώ έκανα άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, μη σας κουράζω εσάς. Εγώ θα κάτσω εδώ τώρα να το φροντίζω. Φέρε όλο το κρέας από εδώ και το χαλασμένο. Όπα, ελαφρύνες και ανέβηκες, τι έπαθες. Λοιπόν, θα το βάλω όλο εδώ μέσα. Νομίζω έτσι τα βάζει τέλεια. Και θα κάτσω εγώ τώρα εδώ να περιμένω μέχρι να μεγαλώσει και θα το δούμε στο επόμενο επεισόδιο μεγαλωμένο. Αυτό είναι το σημερινό επεισόδιο, λίγο πιο μικρό. Δυστυχώς πρέπει να σταματήσω τώρα για να κάτσω να προσέχω το μωράκι. Αν σας άρεσε το επεισόδιο, πατήστε like, κάντε subscribe αν δεν έχετε κάνει ήδη, για να ενημερώνεστε όταν ανεβάζω καινούργια βίντεο. Αν θέλετε να μου πείτε κάτι, γράψτε το κάτω στα σχόλια και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας!